Καλημέρα, καλημέρα και καλώς ήρθατε στην τρίτη μέρα του vlog μας. Όπως τα καταλάβατε, έχω βγει... Παιδιά, έχω γεμίσει με κραγιόνα τη μάσκα τώρα, έτσι. Εντάξει, τέλος πάντων. Όπως τα καταλάβατε, έχω βγει έτσι εκτός Αθηνών. Έχουμε έρθει στη Λιβαδιά και αυτή τη στιγμή είμαστε στις πηγές Κρίας. Δείτε τι όμορφα που είναι. Σας έχω πει και θα σας το λέω συνέχεια κάθε φορά που θα έρχομαι εδώ, ότι είναι από τους πιο ωραίους έτσι προορισμούς κοντά στην Αθήνα, μια μισή ωρίτσα, να έρθετε, να καθίσετε, να πιείτε ένα καφεδάκι, να φάτε σε μια ταβερνούλα, να περπατήσετε στον ανοιχτό χώρο, αυτό είναι το πιο σημαντικό, να αναπνεύσετε ωραίο καθαρό οξυγόνο. Και θα σας δείξω εγώ έτσι ωραία πλάνα. Θέλανε οι γονείς μου έτσι κι αλλιώς να έρθουν στη Λιβαδιά για να δουν λίγο τι γίνεται με το σπίτι, τι γίνεται με τις ελιές, ότι όλα είναι ok. Οπότε είπα να έρθω κι εγώ έτσι να αλλάξει και ο Αλέξανδρος και εγώ παραστάσεις, να δούμε έτσι και διαφορετικά μέρη, να βγάλουμε τι φωτογραφίες να έχουμε. Και το βρήκα έτσι σε μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να σας τιμήσω εδώ τα μέρη, παρόλο που σας τα έχω ξαναδείξει, αλλά νομίζω ότι είναι. Μου έχετε στείλει πάρα πολλές φορές μήνυμα και μου έχετε πει ότι πήγαμε στους καταράκτες εκεί και ήταν πάρα πολύ ωραία εκδρομή. Να έρθετε εδώ να περπατήσετε, να δείτε τα νερά που τρέχουν. Και επίσης σήμερα έκανα κάτι που πρώτη φορά το κάνω. Πήγαμε σε ένα μοναστήρι που λέγεται Αγιάννης ο Πρόδρομος, νομίζω. Και είναι πολύ ωραία γιατί έχει ελαφάκια, έχει και διάφορα ζωάκια τα οποία μπορείτε να δείτε. Αν έχετε και μικρά παιδιά έτσι να χαζέψουν. Δείτε εδώ τοπία τώρα. Σας είπα, μια μισή ώρα για εκδρομή είναι ιδανικά και αν έχετε παιδάκια μπορούν να έρθουν εδώ να παίξουν, να χαρούν τη φύση, να αναπνεύσουν ωραίο οξυγόνο. Δείτε πάνω εκεί τα βουνά. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Κοιτάξτε εδώ. Τέλειο. Το θέμα είναι ότι δεν έχω έρθει ποτέ βράδυ εδώ. Πρέπει μια μέρα έτσι να έρθουμε να καθίσουμε να κοιμηθούμε εδώ. Έχουν κρεμάσει και παντού λαμπάκια, όπου λογικά θα είναι πάρα πολύ έτσι γιορτινά. Θα ρωτήσω τη μαμά μου αν έχει έρθει ποτέ βράδυ, γιατί εγώ βράδυ νομίζω δεν έχω έρθει ποτέ. Παιδιά, πρέπει να κουμποθώ. Εδώ έχει ψόφο. Μιλάμε για ψοφόκριο. Λοιπόν, μετά από το τελευταίο πλάνο που σας τράβηξα με τον Αλέξανδρο στο παιχνίδι, σηκώσαμε το παιδί από το παιχνίδι και συνειδητοποίησαμε ότι ο ποπός του είναι μουσκεμα, όχι βρεγμένος, μουσκεμα. Εγώ έφυγα από την Αθήνα με τα ντεπών μου, τα αλγοφρέν μου, τα ράξι μου, τα κίνα μου, τα άλλα μου και μια δεύτερη ελεξία δεν πήρα. Και το μοναδικό πράγμα που σκέφτηκα για να μην αγοράσω ρούχα και τα βάλω άπλυτα, να έρθω σε συνάδελφο της Ίσης, την Ιωάννα που έχει κομμωτήριο στη Λιβαδιά, για να έρθω με το πιστολάκι της να στεγνώσω τα ρούχα, παιδιά. Ρεζίλη. Αχ, παιδιά, ντρεπόμαι πάρα πολύ, αλλά ευτυχώς που σκέφτηκα αυτή τη λύση. Σκέφτηκα, κοιτάξτε εδώ πέρα πώς έχει γίνει του παιδιού το ρούχο. Το φανελάκι του, μουσκεμα, και δείτε εδώ, είναι παπί όλο, δηλαδή δεν είναι ότι είναι λίγο βρεγμένο, είναι κατά μουσκεμα. Και είναι το μοναδικό πράγμα που μπόρεσα να σκεφτώ τώρα εδώ, την Ιωάννα, και θα καθίσω τώρα με το πιστολάκι λίγο να στεγνώσω. Ντροπή, νιώθω πάρα πολύ ντροπή. Αλλά θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στην Ιωάννα για τη φιλοξενία. Μου έχουν φέρει εδώ και γλυκάκι και νεράκι και καφέ αν ήθελα, ό,τι ήθελα. Λίγο ακόμα θέλει αυτό. Και λίγο ακόμα θέλει αυτό. Θέλουν ένα τσίκι ακόμα. Θα σας γράψω όπως λέγεται και το κομμωτήριο της Ιωάννας εδώ πέρα. Αν μένετε εδώ στην περιοχή, η Ιωάννα είναι φίλη και συνάδελφος της Ίσης και... Ωχ, παιδιά, είναι ακόμα πραγμένα αρκετά.
και θα σας πω σε λίγο. Λοιπόν, γυρίσαμε λίγο στο σπίτι να χαλαρώσουμε, αλλά μας έπιασε, εμένα με είχε πιάσει έτσι μια απόγνωση, τι θα κάνω με τα ρούχα, είχα τρελαθεί πραγματικά. Και τώρα αφήσαμε τον μπαμπά μου στο σπίτι να κάνει και κάτι δουλειές που θέλει και έχουμε έρθει πάνω στην Αγία Άννα, εδώ πώς λέγεται, Αρβανίτσα, στην Αρβανίτσα, που έχει ένα υπερτέλειο μέρος, μέσα στη φύση, μέσα στο δάσος. Έχει και μια ταβερνούλα εδώ, αν θέλετε. Δηλαδή, μπορείτε να το συνδυάσετε και έτσι, δηλαδή να έρθετε εδώ. Βέβαια, αυτή τη στιγμή λέει εδώ πέρα το δικό του το θερμόμετρο ότι έχει 8. Το δικό μου το μαρινελίστικο το θερμόμετρο λέει ότι έχει μείον 8. Και όχι 8. Δείτε πόσο όμορφα είναι. Κρύα, αλλά. Όπα, πανέμορφα. Είναι από τα πιο όμορφα μέρη. Εδώ, εγώ το λέω το ησυχαστήριό μου, πραγματικά το ησυχαστήριό μου. Την τελευταία φορά που είχαμε έρθει είχε και κάποιες αγελάδες και έτσι τις έβλεπε, τις επεξεργαζόταν ο Αλέξανδρος. Δεν πολύ όμορφα. Αγαπάω και τα έλατα και όταν βρίσκομαι εδώ πραγματικά νιώθω άλλος άνθρωπος. Φεύγουμε, δεν κάτσαμε ούτε 5 λεπτά. Έχει πάρα πολύ κρύο. Πάρα πολύ κρύο. Α! Τρόμαξα, βρε! Με ακολουθεί ένα σκυλάκι εδώ πέρα και τρόμαξα. Ναι! Και έχει πάρα πολύ κρύο και δεν μπορούμε. Βασικά είναι, δεν είναι το θέμα το κρύο. Θα μου πεις τι περίμενες, Δεκέμβρης μήνας εδώ πάνω στα βουνά. Είναι ότι έχει πάρα πολύ αέρα και αυτό είναι ότι χειρότερο τώρα. Κρύμα και θέλω να καθίσουμε λίγο έτσι να το απολαύσουμε. Ρε, εσύ τι θα γίνει! Με έχει πάρει από πίσω. Κατεβήκαμε για πόσο ρε μαμά, 5 λεπτά. Έχω παγώσει τα χέρια μου, η μύτη μου, όλα. Δεν μπορώ να οδηγήσω τώρα, έτσι είναι τα χέρια μου κοκαλωμένα. Έχει πάει η ώρα 4 και ακόμα μεσημεριανό δεν έχουμε φάει. Αλλά ήρθαμε για το σχεδόν αγαπημένο μου. Δεν θα φάμε προβατίνα, θα φάμε αρνάκι, καλό είναι και αυτό. Παϊδάκι, ξέρετε ότι εγώ αγαπώ προβατίνα. Και σήμερα έχει αρνάκι. Γυρίσαμε όλη τη Λιβαδιά σήμερα, έτσι. Με έχει πιάσει πόνο στη μέση από την πολλή οδήγηση. Τώρα στην επιστροφή, μήπως θέλεις να οδηγήσεις. Λέω πάτε προς τη Λιβαδιά, θα πάτε εκεί να φάτε παϊδάκι special. Να είστε καλά. Να είστε καλά, εγώ. Τον βλέπετε τον μπαμπά μου, μες στη μόδα. Μούρια. Μες στη μόδα με τα καρουδάκια του. Και τώρα πάλι εγώ οδηγάω για την επιστροφή. Ζήλεψα τον Ερντογάν. Τι έκανε ο Ερντογάν? Φοράει καρό. Κώστα, γιατί το έκανες αυτό μαζί σου? Γιατί κρυώνω. Που το σκέφτηκα, πήρα μπουφάν. Εσύ γιατί δεν πήρες μπουφάν? Αυτό είναι της Λιβαδιάς το μπουφάν. Θα το ξαναφέρω μεθαύριο. Θα το κόψω. Λοιπόν, επιστρέψαμε όπως καταλάβατε στο σπιτικό μας και πάμε να ανοίξουμε τα κουτάκια και όσο ανοίγω θέλω να σας πω ότι είναι πάρα πολύ ωραία εκδρομή να φύγετε, να πάτε Λιβαδιά, είναι κοντά, να πάτε και στην Κρία. Φέρε το κουτί να το ανοίξουμε, να βγάλουμε τι έχει. Για φέρε για να παίξεις με το καινούριο σου απόκτημα. Όπου το προβατάκι το χάσαμε, είπες ότι χάσαμε το προβατάκι. Το 3, πού είναι το 3, να το 3. Για έλα να σου ανοίξω να πάρεις αυτό που έχει μέσα. Να δούμε. Α, μάλλον είναι του Χριστούλη. Πάρε το κουτί, ορίστε. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία βόλτα, πάρα πολύ ωραία εκδρομή. Μια μισή ωρίτσα από την Αθήνα, να πάτε εκεί στις πηγές Κρίας. Μετά να ανέβετε πάνω στην Αγία Άννα, είναι πάρα πολύ όμορφα. Και μετά που σας αρέσει να φάτε, εγώ δεν προτείνω ταβέρνες εύκολα και αυτά, είναι και φάγαμε ωραία. Αλλά δεν θυμάμαι και πώς λέγεται κιόλας στο μαγαζί. Λοιπόν, ένα HD studio. Τι είναι? Α, μια βάση από τη NYX, μια βάση για σκιές. Θα τη δοκιμάσω, παιδιά, αύριο κιόλας. Ψάχνω να βρω μια καλή. Χρησιμοποιώ μια της MAC, αλλά έχω αρχίσει να νιώθω πλέον. Μην τα σκίζεις όλα. Έχω αρχίσει να νιώθω ότι δεν μου ταιριάζει πλέον. Λοιπόν, να δούμε τώρα στο Look Fantastic το κουτί. Θα βρούμε τίποτα ή θα το έχει αδειάσει κι αυτό? Το 3. Έλα παιδιά, κάτι έχει μέσα. Για να δούμε. Λοιπόν, έχει από η Λαμάσκα ένα setting spray. Αυτά είναι δικά μου. Δεν στα δίνω. Ένα setting spray από η Λαμάσκα. Ορίστε.
για να παίξεις για λίγο. Και το χθεσινό μου το τσαγάκι, παιδιά, τελικά δεν κατάφερα να το πιω. Αν και ο Αλέξανδρος κοιμήθηκε νωρίς εχθές, με το που ξαπλώσαμε εκεί γύρω στις 9.30 το πολύ μέχρι τις 10 είχε κοιμηθεί. Αλλά ένιωθα πάρα πολύ κομμάτια. Λοιπόν, έχουμε καινούριο φακελάκι. Δεν τα έχω δοκιμάσει. Ναι, όχι, μην τα ανοίγεις όλα, το είπα. Πάρε αυτό, αλλά αυτά δεν πρέπει να είναι έκπληξη. Πώς θα είναι έκπληξη κάθε μέρα? Δεν μπορεί να είναι καθημερινή έκπληξη αν τα ανοίξουμε όλα. Θα σας γράψω εδώ πέρα πάλι και το μήνυμα. Αχ, και αυτά. Τι άλλο, εγώ γυρνώντας είχα στο μυαλό μου ότι κάτι θέλω να σας πω, βέβαια. Τώρα εγώ δεν το θυμάμαι αυτό το κάτι που ήθελα να σας πω. Κάναμε και ένα μπάνιο, όπως τα καταλάβατε εδώ πέρα, λίγο έτσι να φύγει, να καθαριστούμε, αλλά και να φύγει λίγο η κούραση, έτσι να κάνουμε ένα ζεστό μπανάκι, να χαλαρώσουμε. Και τώρα που έκανα τα μαλλιά μου μέσα στο μπάνιο, θυμήθηκα τι ήθελα να σας πω πριν που σας είπα ότι κάτι ήθελα να σας πω και ξεχνάω, θυμήθηκα ότι ήθελα να πω απλά. Ότι αν βλέπει το βίντεο μου την Ιωάννα, την ευχαριστώ πάρα πολύ για την τέλεια φιλοξενία στο κομμωτήριό της. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ φιλόξενη να μου προσφέρει και γλυκάκια και καφέ και οτιδήποτε. Και ας πήγα για άσχετο πράγμα. Και ευχαριστώ εννοείται και τη Σύση που, παρόλο που ήταν σε δουλειά, πήρε τηλέφωνο την Ιωάννα έτσι για να μπορέσω να πάω να στεγνώσω τα ρούχα του Αλέξανδρου. Που πραγματικά έπαθα ένα πανικό μόλις συνειδητοποίησα ότι δεν έχω πάρει ρούχα μαζί. Λέω τι θα κάνω τώρα και δεν ήθελα ούτε να του πάρω ρούχα τα οποία είναι καινούργια και δεν έχουν πληθεί, αλλά ούτε να χαλάσω την εκδρομή μας τώρα. Τέλος πάντων, αυτά, κάπου εδώ θα σας αφήσω γιατί είμαι πραγματικά πάρα πολύ κουρασμένη. Οδήγησα πάρα πολύ, πηγαίναμε δεξιά-αριστερά από εδώ, από εκεί, ψάχναμε και το κομμωτήριο να το βρούμε, κάναμε τα χιλιόμετρα σήμερα. Και επειδή οδήγησα εγώ νιώθω έτσι λίγο ταλαιπωρημένη, τι μου κουνάς και εσύ τώρα? Εσύ γιατί γελάς τώρα? Κορίτσια, εγώ φταίω για αυτό που έγινε με τον Αλέξανδρο. Το ξέρουμε. Δεν το έχω πει βέβαια, δεν σε έδωσα, αλλά η μάνα μου φταίει. Τον βάλαμε σε αυτά τα πετά στο ευρώ και κουνιέται. Και η πλάκα ποια είναι ότι τον βάζουμε. Έψαχνα εγώ να χαλάσω, πετάμε το ευρώ, αρχίζει να κουνιέται ο Αλέξανδρος και ο Αλέξανδρος ένιωθε... Τον βλέπαμε ότι δεν είναι πολύ άνετα και νομίζαμε ότι φοβάται. Και καθόμασταν με τη μαμά μου εκεί δίπλα του και λέγαμε πω πρέπει να ρίξει πάρα πολύ νερό το βράδυ. Γιατί ήταν μια τέντα η οποία ήταν γεμάτη με νερό και σκεφτήκαμε ότι πρέπει να ρίξει πάρα πολύ νερό, αλλά καμιά μας δεν σκέφτηκε να κοιτάξει. Αλλά πιο πολύ εκείνη. Όχι αυτά τα μπισκότα, γιατί μπορεί να πέσει μέσα. Όχι, αυτά πέσανε κάτω. Αυτά σε σχέση. Απαπαπαπα. Ένας χαμός για ένα μπισκότο. Αν θυμάστε προχθές σας είπα ότι πήγα στα Lidl και την πάτησα γιατί νόμιζα ότι κάτι που ήθελα ότι θα έβγαινε τη Δευτέρα, αλλά δεν βγήκε Δευτέρα, έβγαινε Πέμπτη κανονικά. Οπότε σήμερα έτσι όπως πηγαίναμε Λιβαδιά, στο δρόμο είχε ένα Lidl και επειδή είναι Πέμπτη σταμάτησα να πάρω αυτά που θέλω και να σας δείξω λίγο τι έψαχνα, μήπως σας ενδιαφέρει και θέλετε και εσείς τέτοια πραγματάκια. Πήρα για να στολίσω τα γλυκά και τη βασιλόπιτα που θα φτιάξουμε. Αυτό εδώ το οποίο δείτε έχει έτσι διάφορα σοκολατάκια σε διάφορα χρώματα και σχέδια. Έχει και... θα καθαρίσει? Έχει και αστεράκια. Και φέτος, αυτό δεν το είχα δει πέρσι, φέτος το βρήκα. Βρήκα και αυτά εδώ σε άλλα χρώματα. Έχει χιονονιφάδες, έχει αυτά εδώ πέρα που είναι σε χρυσό χρώμα και άλλα αστεράκια σε άλλη απόχρωση και βρήκα και αυτά εδώ πέρα τα οποία είναι χιονάνθρωποι. Πήρα αυτά εδώ που είναι με ζαχαρόπαστα, με διάφορα σχεδιάκια. Άλλο ένα τέτοιο, εντωμεταξύ μπλακία που δεν πήρα και άλλο τέτοιο. Αυτό το χρώμα μου άρεσε πιο πολύ τελικά. Και πήρα και αυτά εδώ. Αυτό είναι το διπλό το κέικ που σας έλεγα που είναι πεντανόστιμο. Και πήρα και μερικά κουτιά από αυτά εδώ, τα σοκολατάκια, τα οποία είναι έτσι πολύ ωραία και γιορτινά. Και έτσι όπως πήγαινα στο ταμείο και πέρναγα από ένα διάδρομο, εντελώς τυχαία, βρήκα και Ferrero Rocher, που τα Ferrero Rocher για μένα είναι ίσον Χριστούγεννα, είναι τα αγαπημένα μου σοκολατάκια. Kinder Bueno, ευχαριστώ. Kinder Bueno και Ferrero Rocher, τα αγαπώ πάρα 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 πολύ. Και αφού το συζητάμε που το συζητάμε, ας κλείσω το βίντεο και θα φάω και ένα. Αυτά. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο, σας αφήνω. Μου κάνεις περίεργους θορύβους στο βίντεο. Σας αφήνω γιατί πρέπει να καθίσω να κάνω μοντάζ
Γιατί σε λίγο πρέπει να φτιάξω στον Αλέξανδρο. Σε λίγο τώρα πρέπει να φτιάξω γάλα στον Αλέξανδρο. Να πάω να τον κοιμήσω και μετά να κάνω μοντάζ. Αλλά επειδή αυτός έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ σήμερα, νομίζω ότι στα 5 λεπτά θα έχει κοιμηθεί. Αυτά, σας χαιρετώ και όπως σας είπα και χθες, θα τα πούμε πάλι αύριο. Όπα, μη κουνάς. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Να μην λείψει κανένας. Γεια σας.